κανείς. Για να μας πει ότι πήραμε όλα. Δηλαδή, δεν το έχει πουθενά, δεν το ανέφερε πουθενά. Ο Βασίλης λίγο σε τρίγκαρε να πει κάτι, αλλά δεν. Σε αυτή τη δουλειά. Σε αυτή τη δουλειά θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε με προσαρμοστικό τρόπο να αυξομειώνουμε το μέγεθος ενός. Να σας το πω λίγο. Το εκτιμένο, αν το εκτιμένο. Όχι, το έτσι, δεν το εκτιμένο. Αυτό που θέλουμε να δούμε σε αυτή τη δουλειά είναι όλα τα συστήματα Noise Create διαφημίζουν το γεγονός ότι είναι elastic. Ότι μπορείς δηλαδή να, με τον όρο elasticity, μπορείς να προσθέτεις και να αφαιρείς πλέον κόμβους ανάλογα με την ζήτηση την οποία έχεις. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε value σε αυτή την, εργασία είναι για όσο γίνεται δυνατόν περισσότερους βάσεις, να δούμε πώς συμπεριφέρονται, πόσο ελαστικές είναι, πόσο εύκολα μπορούμε να προσθέσουμε κόμβους και να βγάλουμε, ποια είναι μετρικά είναι αυτά τα οποία θα μας δώσουν το χιν έτσι ώστε ο πλάστηκε είναι overloaded και χρειάζεται επιπλέον κόμβους. Είναι αυτά κάποια application specific, είναι δηλαδή κάποια response times που θα μας δίνουν κάποια active probing μηνύματα. Μπορούμε να πάρουμε κάποιες passive μετρήσεις χρησιμοποιώντας κάποια γαγλία probes που μετράνε το χρόνο. Και μετά, μόλις αποφασίσουμε το αν, για το action που θέλουμε να κάνουμε, πόσους κόμβους χρειάζεται να βάλουμε, πολλούς, λίγους, μπορούμε ταυτόχρονα να απαντάμε ερωτήματα. Χρειάζεται να μεταφέρουμε δεδομένα κατά τον balancing. Γιατί παρατηρήσαμε κιόλας ότι εάν είναι short term το load, δεν χρειάζεται καν να μεταφέρεις δεδομένα. Τα αφήνεις τους ίδιους, προσθέτεις πλέον κόμβους, οι κόμβοι κασάρουν τα δεδομένα των ήδη υπαρκών και παίρνουν μέρος του φορτίου άμεσα. Αυτά τα πράγματα τα. Απλά επειδή. Λοιπόν, από την αφορμή υπήρχε ένα ρότα στη Foursquare. Το λόγιο με το σύμφωνο που κάνει login. Και εκεί είχαν κάποια βήματα από την Amazon, τα οποία μείναν από μνήμη γραφικά. Και δεν υπήρχε τίποτα δυναμικό. Δηλαδή, δεν το ελαστήσει που λέμε, είναι στατικό. Είναι μαύρο μάγιο. Δηλαδή, αυτοί κάναν το εξή. Είχαν δύο μηχανήματα από 33 GB RAM, τρέχανε μια MongoDB βάση και αυτή η βάση στην ουσία λειτουργούσε σαν name store για να σερβίρει όλα τα locations από τη Foursquare. Μόλις ανέβηκαν οι απαιτήσεις από τους χρήστες, προσπαθήσαν να βάλουν άλλο ένα μηχάνημα. Με το χέρι. Μόλις πήγαν να το βάλουν με το χέρι το μηχάνημα και να μεταφέρουν κάποια δεδομένα, τα δεδομένα αυτά δεν φύγανε ολόκληρα. Δηλαδή, μπορεί να μεταφερθήκανε, δεν απελευθερώσαν τη μνήμη στους αρχικούς, με αποτέλεσμα να πέσουν οι δύο αρχικοί κόμβοι και να μην γίνουν εκτός για πόσο καιρό. Και, και η Netflix, μια άλλη εταιρεία, υπάρχει και το ίδιο πρόβλημα. Έπεσε η υποδομή της Amazon για λίγο καιρό και αυτοί δεν είχαν προβλέψει και με το που έπεσε βγήκαν οι μισοί κόμβοι εκτός και σταμάτησε η υπηρεσία τους για πάνω από μία-δύο ημέρες. Ωραία. Τώρα λίγο, αν μπορώ να ρωτήσω λίγο κάτι, το ένα είναι, υπάρχει κάποια θεωρητική ανάλυση που να δείχνει πότε, γιατί η ανισορροπία είναι ο κανόνας. Έτσι, ό,τι και να κάνουμε, πάντα κάτι θα γίνει και η ανισορροπία πρέπει να υπάρχει. Ποια ανισορροπία είναι αυτή που είναι μη αποδεκτή, που είναι τέτοια που να μας συμφέρει να παρέμβουμε και να κάνουμε, να εφαρμόσουμε έναν συμπερισματικό αλγόριθμο, αλλά να το ξεκινήσουμε από εκεί. Αν υπάρχει πρώτα απ' όλα κάτι τέτοιο, μια διαιτητική ανάλυση. Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι όσον αφορά την ανοχή στα σφάλματα, η οποία πρέπει να είναι εκτός αντικειμένου, πώς επηρεάζεται η συγκεκριμένη λογική, έχει κάποια σχέση ή κάποια επιρροή σε μηχανισμούς προστασίας από ενδεχόμενα σφάλματα, από κόμβους που πέφτουν ή εξαφανίζονται ή έχουν ελάτη. Μόνο αυτά. Στο πρώτο θέμα, όπως κατάλαβα, ρωτάτε πότε ξέρουμε ότι συμφέρει να κάνουμε μπάλανση ή όχι. Και να το κάνουμε αυτόματα, έτσι δεν πρέπει. Και να το κάνουμε αυτόματα. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με κρατώντας κάποια στατιστικά προηγούμενης χρήσης και κάνοντας κάποιο estimation για το λόγο που θα δούμε αργότερα. Ένας έτσι γενικός κανόνας, ένα rule of thumb σε αυτή την περίπτωση είναι ότι εάν έχεις μεγάλα moving averages τα οποία κρατάνε ας πούμε εβδομάδα κίνησης ή οτιδήποτε, από εκεί μπορείς πιο εύκολα να καταλάβεις τα oscillations και να δεις αν χρειάζεται να εφαρμόσεις το balancing ή όχι. Αν το φορτίο αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα και δεν μπορείς να το προβλέψεις, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν συμβαίνει καν να κάνεις balancing. Γιατί, όπως σας έδειξα και στη δυναμική περίπτωση, παρόλο που το έφτιαξε, εάν ο παλμός πήγαινε έτσι, συνέχεια το σύστημα θα μετέφερε δεδομένα. Μάλιστα.
Δεν, αυτό δεν μπορεί να είναι σύμφωνο. Τέλος. Θα ήταν εντελώς ασύμφωνο, ναι. Εάν όμως μπορεί να κάνει predict ότι π.χ. τα Σαββατοκύριακα δεν θα έχω κίνηση ή αυτές τις συγκεκριμένες ώρες της ημέρας κατά πάσα πιθανότητα αυτό το, αυτός ο κόμβος θα δεχτεί πολύ φορτίο, μπορεί προactively να κάνει το bypass. Ή αλλιώς να ανεχθείς και να κάνεις ορολογία. Επειδή εννοείς ότι δεν συμφέρει να κάνεις τίποτα. Δεν συμφέρει να κάνεις τίποτα. Και όσον αφορά το θέμα του full tolerance, επειδή το αφήσαμε αυτό για να το δούμε στο dual approach. Το οποίο dual approach θα εφαρμόσουν και replication. Γιατί full tolerance στα συστήματα αυτά απαιτεί οπωσδήποτε replication. Στην δικιά μας περίπτωση, ο κάθε κόμβος είναι υπεύθυνος, το αντικείμενο υπάρχει σε ένα κόμβο. Άμα αυτός ο κόμβος πέσει, το αντικείμενο δεν μπορεί να. Αλλά είναι κάτι τελείως αυτόπονο αυτή τη στιγμή. Δεν επηρεάζεται σε τίποτα από. Ναι, δεν είναι. Μπορεί να οτιδήποτε και εφαρμόζεται και. Ναι, δεν επηρεάζεται σε τίποτα από. Είναι τελείως αγνώστικο. Ο αλγόριθμος του Μιξμή είναι τελείως αγνώστικο του Overlay. Ωραία. Τώρα, τι ξέρω, Δημήτρη. Όχι, κάποιος από τους υπολείπους. Εγώ θα ήθελα το δεύτερο γύρο λεπτό με αυτό που είπες, μόλις γέννησε η ερώτηση. Η οποία είναι βέβαια προεπίθεση, ας το πούμε έτσι, αλλά τώρα ο στόχος του, τυπικά ας το πούμε έτσι, ο στόχος του load balancing και ο στόχος του να μην υπάρχει overloading είναι συναφής, αλλά δεν είναι ολόγοι. Ο στόχος του mixmaking τυπικά, έτσι όπως είναι τυπικά ορισμένα, ποιος είναι από τους δύο. Να ρίξει τα load, να ρίξει το load όλο τον κόμμα. Κάτω από το threshold. Και ταυτόχρονα να μπορέσει να κάνει μια όσο πιο δυνατόν πιο εξισορρομημένη καταναλωμή. Δηλαδή, αν βάλει ψηλό threshold. Αν βάλει ψηλό threshold, τότε ο Nixon κλέβει. Δηλαδή. Δηλαδή, ας πούμε σε εκείνη την περίπτωση φτιάχνει το φορτίο, αλλά δεν κάνει πλέον balancing operation που θα έκανε κάποιο άλλο. Όσον αφορά στη σύγκριση του με κάποιον αλγόριθμο που κάνει μόνο ρομπάρα. Σε όλες τις δικές μου τις συγκρίσεις, το θρέσκο ήταν επιλεγμένο έτσι. Τόσο χαμηλά, ότι ήταν τόσο χαμηλά, ώστε να γίνει η σύγκριση. Το οποίο ήταν η χειρότερη περίπτωση για τον Nixmeek αυτή. Αν έβαζα παραπάνω το θρέσκο, τον Nixmeek θα το έφτιαχνε και θα σας έλεγα ότι είναι καλύτερο που είχε από τον Gartner, χωρίς την ουσία να έχουν μεταφέρει το ίδιο. Άμα είναι άλλο ο στόχο, είναι άλλο ο στόχο όμω. Δηλαδή, αν ο βασικό στόχο είναι να μην έχω overloading. Να αφήνω εδώ.